εκεί πέρα είχαμε την υπόθεση του αγωγού του EastMed. Ναι. Εξέδωσε μια ανακοίνωση εχθές η Ρεακάτικα, το State Department, για να ανακοινώσει ότι ο νυν αξιωματούχος, ο Άμος Χόκστα, είναι ο υπεύθυνος για την ενεργειακή ασφάλεια του State Department. Όταν μιλούσε για τον αγωγό και όταν μιλούσε για αγωγό από το Ισραήλ μέσω Κύπρου στην Τουρκία, μιλούσε σαν ιδιώτης, όχι ως αξιωματούχος του State Department. Άρα το State Department δεν συμφωνεί με τη θέση του ότι πρέπει να γίνει αγωγός από το Ισραήλ μέσω της Κύπρου προς την Τουρκία. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό με άλλη τον Κυπριακό, όπως καταλαβαίνετε, εκτός αν ο κύριος Χόκσταϊν εννοούσε να γίνει μέσω της κατεχόμενης Κύπρου, κάτι το οποίο είναι και παράνομο, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, κάτι για το οποίο δεν θα το δεχόταν το Ισραήλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ, έτσι για γιος συνάδελφοι, βλέπει προς τις συμμαχίες, δεν βλέπει συμμαχία με την Τουρκία ούτε αυτή τη στιγμή, αλλά θα επιμείνει σε συμμαχίες που έχει με την Αθήνα, με το Κάιρο, με την Λευκοσία, και τώρα αναπτύσσει μια νέα συμμαχία με τον Λίβανο. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αγωγούς, θα χρησιμοποιήσει ένα αγωγό που θα ξεκινήσει από την Κύπρο προς το Κάιρο, προς την Αίγυπτο, και μπορεί να υπάρξουν οι συνθήκες για ένα αγωγό κατευθείαν από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο και από εκεί μέσω Ελλάδας πλέον στην Ευρώπη. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.